Λοιπόν, σε πάω στην ιατρική και στη χειρουργική. Ναι. Εσύ δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Θα τα πει μετά με τη Σοφία. Εδώ θα πείτε για τα παιχνίδια καλύτερα. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν της ιατρικής, Μαρία μου, και της χειρουργικής ιδιαίτερα, ποιος είναι? Να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ανέμακτες και πιο ανώδυνες επεμβάσεις. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν ακριβώς, γι' αυτό το θέμα, μίλησε ο χειρουργός, ο κύριος Αναστάσιος Ξιάρχος. Ελάτε τον ακούσουμε. Στην ιστορική Αθηναϊκή Λέσχη Αθηνών, ο Γενικός Χειρουργός Αναστάσιος Ξιάρχος έδωσε μια ενδιαφέρουσα ομιλία με επίκεντρο τα επιτεύγματα της Γενικής Χειρουργικής από τον 10ο αιώνα έως σήμερα. Ξεκινώντας από τα κλασικά χρόνια, παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική που συνδυάζουν στοιχεία της αεροδιαστημικής και ρομποτικής τεχνολογίας στην ιατρική πρακτική, εξασφαλίζοντας ελάχιστα επεμβατικούς τρόπους αποκατάστασης για περιπτώσεις παθήσεων του εντέρου. Στόχος να γίνονται όλο και πιο ανέμακτες και ανώδυνες επεμβάσεις που εξασφαλίζουν την άμεση επάνωδο του ασθενού στην καθημερινότητά του. Η κύλη είναι μια από τις συχνότερες επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στο δυτικό κόσμο και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που και στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτή τη συχνή πάθηση με τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους. Τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης με πλέγμα, η οποία πέρα από ότι είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ανώδυνη επέμβαση, μπορεί να επιτρέψει στον ασθενή τις επόμενες μέρες να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες. Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών δαπανά σε αιτήσια βάση ένα πολύ μεγάλο ποσό, προκειμένου να προσθέτει στην φαρέτρα των ιατρών του ό,τι πιο σύγχρονο έχει να μας δώσει η βιοιατρική τεχνολογία. Ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου, αρρωγός στις προσπάθειες των ιατρών του, παρέχει τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό, έτσι ώστε οι ασθενείς να μην αναζητούν στο εξωτερικό θεραπείες που με την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη επιτυχία, εφαρμόζονται στην Ελλάδα.